Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας για το νέο σχολικό χάρτη που θα ισχύει από τη νέα σχολική χρονιά, συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις συγχωνεύσεις καταργής σχολικών μονάδων. Το πρωί, εκπρόσωποι της Σχολικής Επιτροπής και γονείς από το Γυμνάσιο Λεονταρίου Καρδίτσας επισκέφθηκαν την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, κ. Κωνσταντία Πράτζου, προκειμένου να τις εκθέσουν τις αντικειμενικές δυσκολίες όπως τις χαρακτήρισαν που θα αντιμετωπίσουν οι 88 μαθητές του γυμνασίου της περιοχής, που θα χρειαστεί να μετακινούνται καθημερινά 30 χιλιόμετρα για να φτάνουν στο σχολικό συγκρότημα διπλανού χωριού, την ώρα όπως τον που το σχολείο τους χαρακτηρίζεται ως το μεγαλύτερο περιφερειακό γυμνάσιο του Δήμου Σοφάδων και καλύψει τις ανάγκες μαθητικού δυναμικού και από την περιοχή του Δομοκού. Κτηριακά έχουμε ένα τεράστιο κτίριο σαν γυμνάσιο. Στεγάζονται 160 παιδιά μαζί με το Λύκειο. Εξυπηρετεί δύο χωριά εκτός νομού, από το νομό Φτιώτιδος, επί 65 χρόνια. Αυτή τη στιγμή μας ήρθε η απόφαση να μετακινήσουμε τα παιδιά μας. Δεν γνωρίζουμε το σκεπτικό. Για ποιο λόγο και ποιος ήταν αυτός που πήρε αυτή την απόφαση να μετακινήσουμε δύο λεωφορεία παιδιά 30 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που βρισκόμαστε. Να μετακινείται μία μονάδα με 88 παιδιά να πηγαίνει στα 34, στα 35 είναι τρελό. 27 είναι το 27 γυμνάσιο. Είναι το... Δηλαδή δεν είναι τρελό πράγμα. Είμαστε ένα σχολείο με τεράστια ιστορία από το 1954. Και έρχονται και δύο χωριά του Δήμου Θεσσαλιότητας, του σημερινού Δήμου Δομοκού, η Κάρα και Γαβράκια. Έρχονται στο δικό μας το Δήμο. Αναρωτιέμαστε, οι Λιονταρίτες, η Δημοτική Αρχή, αναρωτιέμαστε λοιπόν γιατί το μεγαλύτερο γυμνάσιο του νομού Καρδίτσας, περιφερειακό γυμνάσιο του νομού Καρδίτσας, κλείνει. 88 παιδιά θα πρέπει να μετακινούνται. Θεωρώ ότι τα κριτήρια που έβαλε ο Υπουργός σε αυτή την περίπτωση δεν τηρήθηκαν. Είναι αδιανόητο. Ζητάμε να μας εξηγήσει κάποιος αρμόδιος για ποιο λόγο και με ποια κριτήρια το γυμνάσιο Λεονταρίου αύριο δεν θα υπάρχει. Γονείς και κάτοικοι της περιοχής απαιτούν να παραμείνει ως έχει κατάσταση για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την αποφυγή ταλαιπωρίας των μαθητών. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν για την περιφέρεια της Θεσσαλίας, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταργούνται συνολικά 32 σχολικές μονάδες, ενώ από τα 240 σχολεία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση συνεχίζουν να λειτουργούν μόνο τα 100. Συνολικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε 32 συνολικά σχολικές μονάδες που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Εξ αυτών 5 είναι ηλικιακές τάξεις, 23 είναι γυμνάσια και 4 είναι λύκεια. Βεβαίως, και έχουμε 22 συνενώσεις. Δεν κατανέμονται σε όλους τους νομούς της Θεσσαλίας κατά τον ίδιο τρόπο. Στην πρωτοβάθμια έχουμε από τα 240 έμειναν τα 100, τα σχολεία τα οποία είτε ήταν σε αναστολή, είτε συγχωνεύτηκαν, είτε καταργήθηκαν.